Αυτό το πουλάρι έσπασε το πόδι του αμέσως μόλις γεννήθηκε. Ένα κάταγμα του οστού μπορεί να οδηγήσει ένα άλογο σε πρόωρο τέλος. Αλλά αυτό κατάφερε να σωθεί, χάρη στους χειρούργους της κτηνιατρικής κλινικής της Ουγγαρίας. Για να αλλάξουν όμως το γύψο οι κτηνίατροι, πρέπει να ναρκώσουν το πουλάρι αλλά και τη μητέρα του, η οποία θα προσπαθήσει να το προστατεύσει. Τα άλογα δεν ξαπλώνουν συνήθως. Αν μείνουν ξαπλωμένα για μεγάλο διάστημα, μπορούν να έχουν πρόβλημα με την κυκλοφορία του αίματος, οι μύες τους και οι πνευμονές τους να πάθουν ζημιά. Γι' αυτό το λόγο, ακόμα και για μια επέμβαση ρουτίνα σαν κι αυτή, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη ανθρώπινη ομάδα για να μπορέσει να κρατήσει ζωντανό το άλογο. Αλλά και για να το βοηθήσει να σηκωθεί, γιατί υπό την επίρρεια της νάρκωσης μπορεί να ξανασπάσει το πόδι του. Είναι αρκετά δύσκολο να μετακινήσεις ένα κοιμισμένο άλογο. Οι γιατροί το ναρκώνουν λοιπόν στο διάδρομο, το δένουν πάνω σε ένα μηχάνημα και το μετακινούν πάνω στις ράγες. Το συγκεκριμένο άλογο έχει ένα μεγάλο όγκο στο λαιμό του. Οι γιατροί θα τον ανοίξουν. Η ακτινογραφία δεν έδειξε τίποτα. Ο γιατρός Μποντό, που είναι και ο διευθύντης της κλινικής, επισημαίνει ότι θα αφαιρέσουν τον όγκο πρώτα και μετά θα μελετήσουν τι συμβαίνει. Η Κλινική Αλόγων στο Κτηνιατρικό Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης είναι η μεγαλύτερη στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Πολλοί φοιτητές από το εξωτερικό, ακόμα και από τη Σουηδία, έρχονται εδώ για να μελετήσουν καλύτερα το συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι γιατροί αφαιρούν τον όγκο και τον ανοίγουν για να δουν γιατί ακριβώς πρόκειται. Το αγκάθι μιας ακακίας δημιούργησε το πρόβλημα. Το ανοσοποιητικό σύστημα του αλόγου προσπάθησε να απομονώσει το ξένο σώμα, γι' αυτό και δημιούργησε την σάρκινη επικάλυψη γύρω από το αγκάθι. Η επέμβαση θεωρείται απλή, παρόλο που διαρκεί ώρες. Το θέμα είναι βέβαια ότι τέτοιες επεμβάσεις κοστίζουν και πολλοί ιδιοκτήτες αλόγων δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την κάνουν στα ζώα τους. Το άλογο είναι πλέον στον θάλαμο ανάνυψης. Ο άνθρωπος κάθεται πάνω του για να το εμποδίσει να σηκωθεί, καθώς είναι ακόμη ζαλισμένο. Σε λίγες μέρες όμως θα μπορεί ξανά να τρέχει χωρίς κανένα πρόβλημα.